Πάμε κάπως έτσι να πούμε την καλημέρα μας στον Χριστόδουλο Αθανασάτο. Καλημέρα, Χριστόδουλο, από την Αθήνα. Καλό μήνα. Καλημέρα από την Νέα Υόρκη. Γιατί είδαμε τον κύριο Δένδια χθες, την προτροπή του κύριου Δένδια και την διάθεσή του ότι είναι σε κατάσταση και σε θέση να διαθέσει το στρατηγείο της Ελλάρισσας για επιχείρηση. Ασφαλώς ο κύριος Δένδιας επίσης και η ευρωπαϊκή πλευρά ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις θα είναι μόνο αποτρεπτικές. Από την άλλη πλευρά να αναφέρουμε ότι από τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ακόμη κάποιο σχόλιο όσον αφορά στις δηλώσεις του κυρίου Δένδια και την ευρωπαϊκή πλευρά. Προειδοποιείται όμως για μία ακόμη φορά το Ιράν, οι ομάδες μάλλον που πρόσκειται στο Ιράν, ότι θα επέλθουν αντίπεινα για το συμβάν της Ιορδανίας που κόστισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες. Αυτό που ανέφερε στον Λευκό Οίκο ο κύριος Κίρμπι είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν την προσοχή τους για το συγκεκριμένο συμβάν όχι τόσο στους Χούθη όσο σε μια ομάδα η οποία λέγεται Ισλαμική Αντίσταση, η οποία υποστηρίζεται μεν από το Ιράν αλλά έχει ως έδρα το Ιράκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν αναμένεται στα χτυπήματά τους να στοχοποιήσουν κυρίως αυτή την ομάδα και υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία εξετάζει ο πρόεδρος Biden. Να υπενθυμίσουμε μάλλον σε αυτή την επίθεση ότι πέρασε ένα drone το οποίο δεν το κατέριψε το αντιαεροπορικό σύστημα και όπως προέκυψε, ο λόγος που δεν καταρρίφθηκε από το αντιαεροπορικό σύστημα είναι επειδή εσφαλμένα θεωρήθηκε από τα ραντάρ ότι ήταν αμερικάνικο drone το οποίο επέστρεφε στη βάση του. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρξε κάποιο σφάλμα στο σύστημα. Σε περίπτωση που οι Αμερικανοί μεταξύ άλλων επιλέξουν να χτυπήσουν το στρατηγείο των drone το οποίο βρίσκεται μέσα στο Ιράν, υπάρχει τεράστια φόβος ότι αν γίνει κάποιο ατύχημα σε αυτήν την επίθεση, ενδεχομένως η κατάσταση να ξεφύγει. Πάντως οι Αμερικανοί επιμένουν ότι δεν θέλουν να γενικευτεί ο πόλεμος, αλλά πώς θα απαντήσουν σε συγκεκριμένα βήματα. Αυτό και που μας είπες κιόλας στην αρχή, ότι ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν σε όλη αυτή την θανατηφόρα επίθεση από drone που συνέβη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χριστόδουλο Θανασάτου. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.